θέλει προετοιμασία, θέλει... Άμα βγάλει, αφρό. Βάλε ξυλάκια. Δεν έχω τέτοιο νερό. Όχι, όχι. Ψάρια Αγιορείτικο Συνιχάκι. Καλημέρα πατέρα Θοδόση. Καλημέρα, καλημέρα. Φτιάχνουμε αγιορείτικο ψάρι στον Ταβά, όπως το κάνουν στο Άγιον Όρος, σε μικρογραφία βέβαια. Εκεί είναι μεγάλοι ταβάδες των 30, 40, 80 μερίδων κτλ. Εδώ έχουμε ένα μικρό οικιακό για τους δικούς μας, την οικογένειά μας. Και κάνουμε μια έτσι, προσομοίωση, η οποία θα είναι εντάξει, θα έχει το αποτελεσμά της φαντάζομαι. Έτσι, αυτά. Καλά, τέλειο, τέλειο. Το ψάρι είναι τέλειο. Θα το αφήσουμε τώρα με τα κάρβουνά του να σωθεί. Θα του ρίξουμε το λεμονάκι του. Θα δέσει αυτή η σάλτσα, όπως καταλαβαίνετε. Το ψάρι ή μαγιάτικο ή λίτσα. Λίτσα μου δώσανε εμένα, από Λευκάδα το βρήκα ωραίο. Ή ορφό, ροφό το λένε αλλού. Ή ψάρι χοντρό, το οποίο μπορεί να γίνεται ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλει προετοιμασία, θέλει καθάρισμα, φέτες χοντρές κλπ. Αλλά το πίπερο μέσα στο, ταβά και σε δυνατή φωτιά στην αρχή. Τώρα δεν ξαναβάλουμε φωτιά μέχρι το τέλος. Αυτά. Το λεμόνι θα το δέσει όλο αυτό. Θα το δέσει όλο αυτό το φαΐ. Μην βάλεις άλλα ξύλα Γιώργο, τέλος. Αυτή η συνταγή, πατέρα, ναι, θα δώσει. Τη συναντούμε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος και στα κελιά που κάνουν τα πανηγύρια. Συνήθως τα πανηγύρια γίνεται, αλλά και τώρα, ας πούμε, το Πάσχα, τέτοιο ψάρι θα φτιάξουμε. Στα κελιά, σε ένα κελί πάω και μαγειρεύω. Αυτό τον τρόπο έχω μάθει εγώ από χρόνια. Με το ψάρι, σιγά 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 σιγά. Και δένει με το, λεμόνι, όταν κρυώνει. Ναι, είναι λίγο. Το καρότο λίγο το κοκκίνησε. Έβαλε ντομάτα με το λεμόνι.